Όχι μόνο καθυστέρηση αλλά και πρόβλημα ως προς τον αριθμό των δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ παρατηρείται αυτή τη χρονιά, αφού κάποιοι αγρότες έχουν ήδη πάρει την επιστροφή, ενώ άλλοι βρίσκονται στην αναμονή. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και αλλά η καθυστέρηση αυτή ενώ άλλε χρονιές ήταν ομαδική, γινόταν καθυστέρηση σε όλους τους παραγωγούς. Φέτος βλέπουμε ότι κάποιοι παραγωγοί πληρώνονται, κάποιοι άλλοι καθυστέρουν. Αυτό φυσικά οφείλεται στους ελέγχους που κάνει η εφορία. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχει μειωθεί το προσωπικό από όλες τις υπηρεσίες, το ίδιο και από την εφορία. Γίνονται σχολαστικοί έλεγχοι και γι' αυτό το λόγο καθυστερεί πάρα πολύ η επιστροφή του ΦΠΑ. Βέβαια, όλα αυτά ξεσπούν στην πλάτη των παραγωγών, αλλά όπως γνωρίζουμε, όχι μόνο των παραγωγών, υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν αναλαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ και αυτοί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και αυτό κατ' επέκταση έχει αντίκτυπο σε όλη την αγορά. Να πούμε όμως ότι πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση, λάθος, όχι η κυβέρνηση, οι διοικητές, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε διοικητές, είναι εντολοδόχοι άνθρωποι. Λοιπόν, να κοιτάξουν λίγο, αν θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε και να έχουμε μια επανακίνηση της οικονομίας όπως καθημερινά ισχυρίζονται και μας λένε, κάποια πράγματα να βοηθηθούν και να δοθεί μια όθηση. Ας συνοηθούν λοιπόν με αυτούς που λαμβάνουν εντολές και να δοθεί μια λύση. Όχι όμως μόνο στους αγρότες, αλλά και στους υπόλοιπους εμπόρους. Αυτή τη στιγμή κάποιοι αγρότες έχουν πάρει την επιστροφή του ΦΠΑ και κάποιοι άλλοι όχι. Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Κάποιοι παραγωγοί έχουν πάρει την επιστροφή ΦΠΑ, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι άλλοι καλούνται για ελέγχους και να πούμε ότι η επιστροφή του ΦΠΑ ενώ ήταν 11% έχει μειωθεί 6% και δεν δίνεται κιόλας. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι αγρότες, δεν φτάνει που ήδη οι τιμές των αγροτικών προϊόντων κατακριμνίζονται, αλλά επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν και το δημόσιο και μάλιστα για ποσά που στην πλειοψηφία τους δεν ξεπερνούν τα 200 με 300 ευρώ. Και έχουμε απάνω και το ελληνικό δημόσιο να μην μπορεί να πληρώσει αυτά τα ελάχιστα ποσά που έχει να πάρει ο κάθε παραγωγός. Γιατί οι παραγωγοί στην πλειοψηφία τους έχουν απάνω 200, 300 και 500 ευρώ. Αν είναι δυνατόν τώρα να κάθονται να ασχολούνται με αυτά, να μην μπορούν να πάρουν ούτε αυτά οι άνθρωποι. Πρέπει να δοθεί μια λύση, τουλάχιστον έστω οι βουλευτές τουλάχιστον από όλη την Ελλάδα που είναι στην επαρχία να πιέσουν κάπως το Υπουργείο Οικονομικών να χαλαρώσει τουλάχιστον αυτή η έλεγχη. Ή ας πούμε ότι ελέγχουμε από ένα ποσό και πάνω. Δεν μπορεί τον άνθρωπο που πρέπει να πάρει 100-200 ευρώ να παιδεύεται, να τρυπανιέται και να μην μπορεί να τα πάρει. Και μιλάμε, αυτά είναι παραγωγές που πουλήθηκαν το 2012, που θα πουληθούν το 2013 και ακόμα δεν έχει δοθεί επιστροφή του ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτοί που μας διοικούν, γιατί μιλάω, επαναλαμβάνω, έχουμε διοικητές, δεν έχουμε κυβέρνηση. Ας δώσουμε μια λύση. Πάντως, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυρογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, η Γενική Γραμματεία θα παρεμβαίνει στη ΣΔΟΗ όπου σημειώνονται καθυστερήσεις προκειμένου οι αγρότες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τα χρήματα που δικαιούνται από την επιστροφή ΦΠΑ.